Λοιπόν, εδώ συζητούμε πίσω από τις κάμερες μέχρι να ξεκινήσουμε. Off the record. Πριν πάμε στον πρόεδρο, έχουμε κάτι σημαντικό να πούμε. Μέχρι τις 2 το εμπόριο δεν θα έχει ρεύμα. Α, επίσης, έχουμε καθορισμό θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από το Δημοθήριο. Θα σας πω μερικές πληροφορίες αμέσως μετά. Να ξεκινήσουμε όμως με τον πρόεδρο, γιατί νομίζω ότι έχει να μας πει αρκετά και μάλιστα είναι αρκετά σημαντικά. Καλησπέρα σας. Τώρα, τι σημαντικά μπορεί να έχει ο Γουρβούλος, ξέρω εγώ. Τίποτα, εντάξει. Δεν θέλω να το υποβαθμίσω το γουριό. Έχουμε και εμείς τα θέματα μας που είναι σοβαρά για την καθημερινότητά μας βασικά. Αυτό που θέλω να πω για αρχή είναι ότι αντιμετωπίζουμε θέματα με την καθαριότητα, όπως όλα τα χωριά θεωρώ. Έχουμε, εμείς προσωπικά σαν στο χωριό, έχουμε να δούμε καθαριστή, οδοκαθαριστή, 2 χρόνια περίπου, μόνιμο. Υπάρχει μια συνεργασία με το Τμήμα Καθαριότητας που προσπαθώ να έχω μια καλή σχέση με τους ανθρώπους και να βολεύουμε την κατάσταση. Αλλά φτάσαμε στο σημείο να αναγκαστώ να πληρώνω για να καθαρίζεται το χωριό. Τι να πληρώνεις από την τσέπη? Αυτή τη στιγμή έχω βάλει εγώ έναν άνθρωπο που πληρώνω για να καθαριστεί η πλατεία, η παιδική χαρά, γιατί είναι κρίμα για τα παιδάκια μας που την επισκέπτονται συνέχεια. Και τα παιδιά του Βουρβούλου είναι πολλά, η αλήθεια. Πολλά είναι. Και η πλατεία γεμίζει, κάθε μέρα γεμίζει από τα παιδάκια. Είμαστε, θεωρώ, από τα λίγα χωριά που έχουμε παιδάκια και παίρνουν στην πλατεία. Τα θέματα τώρα, αυτά που θέλω εγώ να πω, είναι ότι ακούω διάφορους στο χωριό που λένε ότι όλα αυτά που γίνονται, ή μάλλον δεν γίνονται στο χωριό, είμαι υπαίτιος εγώ. Φταίω εγώ ότι δεν προχωράει το ένα, φταίω εγώ ότι δεν προχωράει το άλλο. Κάνω αντιπολίτευση στο Ίδρυμα. Θα τα πούμε για το Ίδρυμα. Γι' αυτό ήρθα σήμερα, για να αποδείξω σε αυτούς όλους ότι ο πρόεδρος του Βουρβούλου δεν έχει κάνει καμία αντιπολίτευση στο Ίδρυμα όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι και σήμερα. Ό,τι έχει γίνει στο χωριό, έχω συμβάλει σε όλα οικονομικά εγώ. Σε όλα. Ακόμα και τη στάση του ΚΤΕΛ που έγινε. Βέβαια, ξεκινήσαμε με το Δήμο μια συνεργασία, φέρανε κάποια υλικά, ξεκίνησε το κτίσιμο. Αλλά όταν φτάσαμε στο σημείο να μου πει ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Δρόσος, που είναι ένας για μένα πολύ καλός άνθρωπος και βοηθάει, είναι συνεργάτης μου καλός, ότι πρόεδρε, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Εγώ πάλι έβαλα το χέρι στην τσέπη. Χτίσαμε τη στάση, την τελειώσαμε και άκουγα δεξιά και αριστερά, αν δεν ήμουν εγώ, τι κάνανε αυτοί? Πήρανε εγκρίσεις, μιλήσαμε με τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ, πήρανε στατική επάρκεια από τις τεχνικές υπηρεσίες, πήραμε το ΚΕΙ από τον κύριο Γαβαλά, αυτά όλα τα έκανα εγώ. Το ακούσαμε και αυτό. Το πάρκινγκ. Δημιουργήσαμε δεύτερο πάρκινγκ στο Βουρβούλο. Όταν ανακαλύψαμε ότι υπάρχει μια σύμβαση με ιδιοκτήτη που έχουμε ένα δεύτερο πάρκινγκ τον Απρίλιο, αμέσως κίνησα τις διαδικασίες, εγγράφω όλα και Θεός συγχωρέσει την ψυχούλα του κύριου Σεβδαίμων που ήταν δίπλα μου σε όλα. Το λύσαμε το θέμα, δημιουργήσαμε δεύτερο πάρκινγκ στο κάτω χωριό. Θα είχαμε και στον πάνω Βουρβούλο δεύτερο πάρκινγκ, ένα πάρκινγκ δηλαδή, αλλά δυστυχώς κάποιοι που λένε για εθελοντισμό και. Όταν ήρθε η ώρα να αποδείξουν ότι θέλουν να βοηθήσουν τον Βουρβούλο, τον πάνω Βουρβούλο, στρίψανε. Ζητήσανε ένα υπέροχο ποσό, πράγμα που ήταν αδύνατο να δοθεί για αυτό το πάρκινγκ. Τέλος πάντων, εμείς κάναμε την προσπάθειά μας, συγγνώμη. Καταφέραμε, από εκεί πέρα ο κόσμος θα κρίνει. Και τέλος θέλω να πω ότι έχω βοηθήσει και εγώ και η ομάδα μου σε δύσκολες περιόδους στο χωριό, όπως με τον COVID. Βοηθήσαμε όλους τους ηλικιωμένους, σταθήκαμε δίπλα τους. Με τις ενταγογραφίες των φαρμάκων, με το να πάμε πράγματα στο σπίτι τους, να τους βοηθήσουμε. Μου λέγανε πολύ, ρισκάρεις τη ζωή σου, τη ζωή της οικογένειάς σου, μπαίνοντας στα νοσοκομεία με COVID, με. Πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ότι αυτοί που θα ασχοληθούν με τα κοινά, είτε είναι πρόεδροι, είτε είναι δήμαρχοι, είτε αντιδήμαρχοι, είναι υπηρέτες των κατοίκων. Είμαστε υπηρέτες. Πρέπει να ασχοληθούν όσοι ασχοληθούν με τα κοινά, με αυτό το γνώμονα θα πηγαίνουν. Όποιος βάζει το κεφάλι του στον τουρβά. Εάν δεν το κάνεις και θεωρείς ότι πρέπει να κοιτάξεις πρώτα το προσωπικό σου συμφέρον, την προσωπική σου υγεία και οτιδήποτε άλλο, μην ασχοληθείς. Αυτή είναι η γνώμη δική μου. Ναι. Ποια άποψη. Τώρα, είναι ένα από τα λίγα χωριά ο Βουρβούλος που δεν είναι αυτό που λέμε τουριστικό χωριό. Αν και είναι το πιο. Από πλευράς αντίστασης και ναι, πατριωτισμού, ναι. Το καλύτερό μας
παράδειγμα εδώ στη Σαντορίνη. Έχει ιστορία. Εν τούτης είναι ένα από τα. Δεν ξέρω αν είναι και το μοναδικό. Νομίζω ότι είναι το μοναδικό χωριό της Σαντορίνης. Ανα... Εντάξει, γιατί τόσο μεγάλο. Τι, δεν έχουν είναι τουρισμό. Μέσα εντάξει, έχουν καταλήμματα. Εντάξει, και κρατάμε τις παραδόσεις. Έχει ο Βουρβούλος σιγά-σιγά. Αρχίζει, ναι, όπως το είπε ο κ. Πράσος, έχει μια ήπια ανάπτυξη σιγά-σιγά. Έχουμε κάποια ξενοδοχεία τώρα που, και κάποιες μονάδες που γίνανε. Θεωρούμε ότι θα το συμβάλλουν. Θέλετε, Πρόεδρε, αυτό να γίνει. Ναι, έχουμε το ενοποιείο. Κοιτάξτε, ναι, ό,τι προκαλεί, φέρνει ανάπτυξη είναι καλό. Το θέμα είναι να είναι σε μέτρια επίπεδα, σε τέτοια επίπεδα ενδεχόμενη, που να μην ξεφύγει. Δηλαδή αυτό το πράγμα που έχει τώρα αυτή τη στιγμή το χωριό, τα παιδάκια που παίζουν στην πλατεία, η ηρεμία του, κάποιοι το θέλουν και κάποιοι επισκέπτες που έχουν τη Σαντορίνη διαλέγουν το χωριό μας για αυτόν τον λόγο. Επειδή θέλουν την ηρεμία τους. Και να γνωρίσουν ίσως και χωριό. Την παράδοση του χωριού. Είναι καλό αυτό. Κύριε Πρόεδρε, εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, επειδή ήρθατε και είπατε κάποια πράγματα και διέκρινα μια δόση πικρίας μέσα σε αυτά που είπατε, υπάρχει κάτι. Κάποιοι ομάδα ή μεμονωμένοι που αμφισβητούν αυτά που γίνονται στο χωριό, που σας επιρρύπτουν ευθύνες για αυτά που δεν γίνονται, δηλαδή. Φυσικά. Για ποιο λόγο τα λέτε αυτά τα πράγματα, τι το είπατε, έχετε. Το είπατε μόνο σας. Υπάρχουν κάποιοι που διαδίδουν ότι ό,τι δεν γίνεται στο χωριό είμαι υπεύθυνος εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ όμως μπορώ να αποδείξω. Ένα τοπικό συμβούλιο έχει περιορισμένες έως μηδαμινές. Το γνωρίζω. Γνωμοδοτικό όργανο είμαστε, κύριε Βάσκο, το ξέρετε. Το θέμα ποιο είναι. Ένα μεγάλο βασικό θέμα για μένα αυτή τη στιγμή που είναι στο χωριό είναι το λιμανάκι μας. Μάλιστα. Εκεί θα ήθελα Ταλαιπωρία. Τι είναι, τι δεν είναι. Πού είναι ο πρόεδρος εξαφανισμένος, Δεν έχει κάνει τίποτα. Τι γίνεται με αυτό το λιμανάκι, ρε παιδί. Δεν γνωρίζω. Λοιπόν. Εγώ θα σας πω ό,τι έχω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή και θα κρίνετε εσείς ποιος είναι ο σωστός και ποιος είναι ο λάθος. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι εδώ όλο το χαρτί, το πάγο που βλέπετε, είναι από το 19 τον Οκτώβρη. Ξεκίνησα να στέλνω έγγραφα στο Λιμενικό Ταμείο. Κοινοποιήσεις, λιμεναρχία, με Υπουργεία Ναυτιλίας μέσα, τα πάντα. Όλα. Εδώ είναι. Και ζητάτε την παρέμβαση γιατί. Τι έκανε ο πρόεδρος. Για την επισκευή του αλληλευτικού καταφυγίου, τι ζητάτε με τα έγγραφα αυτά. Ζητάω βέβαια να γίνει η επισκευή του λιμανάκι. Ναι. Είναι η τραγική κατάσταση. Ακόμα. Τραγική κατάσταση. Ακόμα. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, είναι δεν μπορεί να πάει κανένας. Ούτε να κάνει μπάνιο, ούτε να πάει να φάει εκεί. Παρόλο που υπάρχει ένα καλό μαγαζί κάτω, ένα μαγαζί που τηρεί τις προϋποθέσεις να γίνει ένας πολύ ωραίος χώρος. Όλοι λέγανε ότι εγώ ευθύνομαι. Εξαιτίας μου δεν γίνεται το έργο. Ότι δεν έχω κάνει τίποτα. Εδώ είναι. Λοιπόν, και επειδή φτάσαμε στο σημείο, όποιος θέλει μπορεί να τα ελέγξει. Επειδή φτάσαμε σε σημείο τέτοιο, που ο κόσμος όπου με έβλεπε μου λέει Αρτέμι, πήγα αναγκάστηκα κύριε Πράσο και έκανα υπεύθυνη δήλωση στο Λιμενικό Ταμείο και ζήτησα εγώ προσωπικά με δικά μου έξοδα να κάνω το λιμανάκι. Πάλι εσείς, να πληρώσετε δηλαδή. Εγώ. Ναι. Εγώ. Απαντήθηκε. Απαντήθηκε ότι θα γίνει από εργολάβο. Ζήτησε να μου δοθεί η σύμβαση. Μου τη δώσαν τη σύμβαση. Σας έχει δοθεί χρονοδιάγραμμα. Μου τη δώσαν τη σύμβαση. Ο εργολάβος υπέγραψε και έπρεπε να εκτελέσει το έργο από 20 του Δεκέμβρη μέχρι 22 του Φλεβάρη. Ποιανού έτους, εργολάβος, το 22 που πέρασε. Το 22 τώρα, που πέρασε. Ο εργολάβος ήταν το χωριό, παιδί του χωριού. Και χάρηκα. Δεν έγινε τίποτα. Ο λόγος. Περάσαν, δεν το γνωρίζω. Ζήταγα από τον πρόεδρο να μου πει και δεν μου λέει. Μου λέει ναι, θα υπάρχει μια καθυστέρηση. Τι έγινε, τι φτάσαμε στο σημείο να πάει ο Μάιος και να ζητήσω χαρτί, διότι πάλι οι κατηγορίες ήταν εναντίον μου. Πάλι εγώ το σταματούσα. Πάλι εγώ έφταιγα. Έκανα χαρτί που ζήταγα από το Λιμενικό Ταμείο να παρέμβει και να πάρει θέση. Και τι έκανε το Λιμενικό Ταμείο, εδώ τα έχω όλα, αυτά που σας λέω. Διαγράφει, δεν ξέρω, σβήνει τη σύμβαση του εργολάβου και την αναθέτει σε έναν άλλον εργολάβο που είναι σε ισχύ. Και περιμένουμε να δούμε. Ο εργολάβος ο καινούριος είναι στη Σαντορίνη ή όχι. Τον περιμένουμε. Η εταιρεία είναι από την Αθήνα. Αυτά είναι απευθείας, με απευθείας αναθέσεις. Αυτό τα γνωρίζω. Εγώ έχω στα χέρια μου τις συμβάσεις. Τώρα ο κόσμος κρίνει αν ο πρόεδρος του Βουρβούλου έχει κάνει λάθη ή δεν έχω κάνει λάθη. Και είναι στην ευχαίρειά τους όλα τα χαρτιά που έχω. Να έχουν να τα πάρουν. Την κοινότητα.
να ονομαστικά τα πάντα. Οπότε δηλαδή το λιμανάκι του Βουρβούλου, ενώ είχε ανατεθεί για επισκευή, μα είναι, δεν έγινε και τώρα το ανέθεσαν εκ νέου. Πήραμε όλες τις εγκρίσεις. Το λιμενικό ταμείο θεωρείται ότι έκανε μια πολύ σοβαρή δουλειά. Το ξεκαθάρισε, έγινε νόμιμο, όλα τη διαδικασία. Ναι. Υπάρχουν συμβάσεις, για ποιο λόγο δεν ξεκινάει. Ευθύνομαι εγώ γι' αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι όλα νόμιμα. Υπάρχουν συμβάσεις. Έκανε και χαρτί που λέω: δώστε μου να το κάνω εγώ με δικά μου χρήματα. Αν δεν ήθελα να το κάνω, θα βάζει το κεφάλι μου στον Τουρβά να βάλω με πρωτόκολλο, με υπεύθυνη δήλωση το όνομά μου, τα πάντα να μου πω: δώστε μου. Αν μου δίνετε το OK το λιμενικό ταμείο, θα ήμουν υποχρεωμένο να το κάνω. Αυτή τη στιγμή, ποια είναι η κατάσταση? Έπρεπε να έχουμε κάνει πλάνα. Δεν το σκέφτηκα. Έχω φωτογραφία να σα κάνει από το παρελθόν. Θυμάσαι που είχα κάνει ένα ρεπορτάζ στο παρελθόν. Όπως ήταν. Όπως ήταν, δεν άλλαξε τίποτα. Τίποτα. Έχουμε πέσει και βράχια. Τίποτα δεν άλλαξε. Έχω να πω και εγώ. Και υπάρχουν και άλλες συμβάσεις. Το έχω μάθει ότι υπάρχουν συμβάσεις που γίνονται για να βγάλουν τα φύκια από μέσα. Υπάρχουν άλλες συμβάσεις που ήταν για να φτιάχνουν τα μπλοκ. Υπάρχουν πολλές συμβάσεις. Άρα πού κολλάει, κύριε Καφούρο, δεν κολλάει το διαδικαστικό. Κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε, διαδικαστικό δεν είναι. Από τη στιγμή που πλέον έχει ξεκαθαρίσει και το λιμανάκι είναι νόμιμο, γιατί έχω τα χαρτιά όλα εδώ από το Υπουργείο Ναυτιλίας που δίνουν τις εγκρίσεις. Το γιατί πρέπει να μας απαντήσουν άλλοι. Δηλαδή είναι λιμενική ζώνη. Μισό λεπτό. Υπήρχε, ήταν παράνομο το λιμανάκι, έγινε και αυτό το ξέρω. Υπήρχε ένα σχέδιο που νομοποίησε όλες τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Νομίζω έχει 17 το νησί λιμενίσκους και λιμάνια. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε στα χέρια μας το ότι είναι νόμιμη λιμενική ζώνη. Άρα. Για να υπάρχουν συμβάσεις ενεργές. Για να υπάρχουν συμβάσεις ενεργές. Άρα λοιπόν τώρα είναι ζήτημα το να δούμε για ποιο λόγο δεν ξεκινάνε οι εργασίες. Εμένα το μυαλό μου πάει κάπου. Αλλά θα με πείτε πάντα ότι είμαι πονηρός. Να μας πείτε. Όχι, δεν θα το πω. Ας το κρίνει ο κόσμος το λόγο που δεν ξεκινάει. Μισό λεπτό, δεν το κάνουν επειδή. Ας το κρίνει ο κόσμος. Επειδή είναι ο πρόεδρος. Ας το κρίνει ο κόσμος. Αλλά εγώ έχω ένα να πω. Έχουν κάνει έργα σε άλλα. Κύριε Πρόεδρε, έχουν κάνει έργα σε άλλα αλλιευτικά καταφύγια. Σχεδόν σε όλα. Σχεδόν σε όλα. Ναι. Έστω να γίνει ο καθαρισμός. Έστω ο καθαρισμός. Γίνονται σε όλα. Υπάρχουν φωτογραφίες από σχεδόν σε όλα τα λιμανάκια. Ο Βουρβούλος τι είναι δηλαδή? Είμαστε κατώτεροι Θεού. Και μιλάμε για το Βουρβούλο που έχει μια παραλία η οποία είναι επισκέψιμη και μπορούν οικογένειες και μικρά παιδιά. Εγώ εκεί είπα και κάνω και επειδή πάλι θα πούνε ότι εγώ κάνω αντιπολίτευση στο ίδρυμα, θα σας αποδείξω σε λίγο ότι μέχρι σήμερα κανένα όχι δεν έχω πει στο ίδρυμα. Παρόλα αυτά που διαδίδονται. Παρόλο που διαδίδονται ψέματα για μένα. Εδώ είμαστε. Πριν πάμε στο ίδρυμα, κύριε Καφούρο, εγώ ήθελα να ρωτήσω. Το χωριό, ο κόσμος που μιλάει μαζί σας στο χωριό, είναι ευχαριστημένος από τις υποδομές? Έχουν γίνει έργα αυτή την τετραετία που είστε εσείς πρόεδρος, ώστε το χωριό να γίνει πιο λειτουργικό, όπως επειδή αναφέρατε το πάρκινγκ και αναφέρετε και τις ενέργειές σας για το λιμανάκι? Κοιτάξτε. Αυτό που έχει γίνει και είναι πολύ ωραίο είναι το πάρκο της πληροφοριακής αγωγής. Ήταν δυνάμει, δηλαδή. Έγινε μια ωραία κίνηση, σωστή. Τα παιδάκια το χαίρονται, παίζουν και μπράβο. Τώρα, πολλά πράγματα εμείς στο χωριό δεν έχουμε. Δηλαδή, να περιμένουμε. Η καθημερινότητα είναι το βασικό πράγμα για μας. Να είναι καθαρό το χωριό, να υπάρχουν το πάρκινγκ. Δεν ζητάμε παράλογα πράγματα. Είμαστε ένα χωριό, όπως είπατε και πριν, δεν έχουμε τουρισμό. Δεν είμαστε το σούπερ χωριό που έχουν απαιτήσεις. Τουλάχιστον τα βασικά. Και όταν δεν γίνονται αυτά, τότε πλέον υπάρχει θέμα. Τότε υπάρχει θέμα σοβαρό. Άρα. Και όσο να πεις, δηλαδή το ότι δίνω χρήματα από την τσέπη μου και είναι ένα μεράκι δικό μου που θέλω και το κάνω. Αν κάποιος άλλος πρόεδρος στη θέση μου δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να κάνει αυτό, το χωριό ήταν καταδικασμένο. Ήταν καταδικασμένο με τη στάση αυτή που ακολουθούν. Και θεωρώ, για να μην παρεξηγηθώ, και θεωρώ ότι κανένα δήμαρχος και κανένας αντιδήμαρχος δεν θέλει να βάλει το οποιοδήποτε χωριό σε αυτή τη θέση. Αλλά καλό είναι ο δήμαρχος ή ο κάθε δήμαρχος κάποια φορά να ακούει και τον πρόεδρο και να μην ακούει τους διάφορους παρατρεχάμενους που του πουπηλάνε το μυαλό και του λένε ψέματα. Γιατί όταν φεύγει και του λέει του αλουνού, ο πρόεδρος του Βουρβούλου δεν ψήφισε το τελεφερή. Χωρίς να έχει εικόνα ο δήμαρχος, αν ψήφισε ή όχι, είναι λάθος. Θα πάμε τώρα στο τελεφερή. Και άμα χρειαστεί να επανέλθουμε στα θέματα του Βουρβούλου, κύριε πρόεδρε, θα επανέλθουμε. Είπατε ότι δεν έχετε πει κανένα όχι στη συνεδρίαση του ΔΣ του Τελεφερίου. Μέχρι σήμερα. Να σας πω εγώ, έχω ακούσει ότι έχετε πει όχι. Είμαι παραπληροφορημένος. Λοιπόν, να τα πούμε ένα-ένα. Ναι. Μέχρι το 2022, εδώ είναι όλα. Κύριε Πράσο, θέλετε.
Όλες οι εισηγήσεις του Δημάρχου που ήρθανε, όλες οι εισηγήσεις του Δημάρχου που ήρθανε, το 99,9% περάσανε. Αν θέλετε μπορεί να το ελέγξετε. Μέχρι το, το γνωρίζω. Λοιπόν, μέχρι το 2022 ξέρω και εγώ τι έχουμε όλα, όλα, περάσαν όλα. Η μόνη μου ένσταση εμένα τότε, το όχι που λέτε κύριε Παναγιώτη, ήταν με ένα φοιτητή, ένα παιδί που ήθελε να πάρει κάποια χρήματα για να σπουδάσει. Καλά έκανε το παιδί. Δεν έχω κανένα πρόβλημα ούτε με την οικογένεια ούτε με το παιδάκι. Προς Θεού να είναι καλά. Και είχα πει το εξής. Αν είναι να δώσουμε σε ένα φοιτητή με συγκεκριμένα προβλήματα, θα πρέπει να βγει μια ανακοίνωση από το Ίδρυμα και να λέμε ότι να απευθυνθούμε σε όλους τους φοιτητές Σαντορίνης. Δεν γίνεται να παίρνει ένα παιδί και κάποιο άλλο αντίστοιχο με αντίστοιχα προβλήματα να μην πάρει. Είναι παράλογο. Αυτό ακούγεται λογικό που λέμε. Είναι παράλογο. Δεν είχα τη στήριξη κανενός. Και παρότι που είχα αρνηθεί τρεις φορές, το φέρνανε το θέμα ξανά και ξανά και ξανά. Κατηγορήθηκα ότι κάνω ρουσφέτη. Όχι, ρουσφέτη είναι όταν κάνεις κάτι για έναν εναντίον των πολλών. Όταν σε διεκδικείς για τους πολλούς, δεν θεωρώ ότι είναι ρουσφέτη. Δεν θεωρώ ότι είναι ρουσφέτη. Δηλαδή είναι... Άλλοι πρόεδροι δεν συνδράμουν τη δική σας άποψη. Όχι. Όλοι το ψηφίσανε, το αποδεχτήκανε για τους δικούς σου λόγους. Εμένα αυτό δεν με αφορά. Αυτό είναι το και μοναδικό όχι κύριος... που έχετε πει. Είναι το μοναδικό όχι που έχω πει. Το άλλο ήταν με το αεροπλανάκι. Το οποίο είχαμε πει 6 πρόεδροι ότι πρέπει να πετάει μόνο για υγειονομικού σκοπού. Οι άλλοι 7, γιατί έλειπε ένας, είχαν πει ότι μπορεί να πετάει και για άλλα πράγματα. Οκ. Okay. Και για μια μελέτη των 80.000 ευρώ με τα σκουπίδια τότε που είχε κάνει ο κύριος Δήμαρχος, ναι. Που η μόνη μας ερώτηση ήταν πού, πότε και σε ποιο χωριό θα γίνει αυτή η μελέτη. Δεν μπορώ να ψηφίσω εγώ μια μελέτη η οποία μπορεί να είναι μέσα στην πλατεία του χωριού μου. Δεν έπρεπε να ξέρω πού θα γίνει η μελέτη. Α, για τη χωροθέτηση κατά τη χωροθέτηση. Αυτά είναι τα όχι μου. Με συγχωρείτε, όταν λέτε να ξέρετε πού θα γίνει η μελέτη γίνεται για να βρούμε το προσφορότερο σημείο. Οπότε, γιατί διαφωνείτε. Δηλαδή, η μελέτη λέει ότι εμείς μελετάμε να βρούμε το προσφορότερο σημείο. Αυτό σας εξηγώ. Ότι δεν διαφώνησα εκεί. Δεν είπα όχι. Είπανε με υποσημείωση πού θα γίνει. Ποιος θα την κάνει τη μελέτη και πότε θα γίνει η μελέτη. Ήταν κακό τα ερωτήματά μου. Νομίζω περιττά. Περιττά. Ναι, να. Γιατί μια μελέτη σου λέει και μετά την αποδέχεσαι ή δεν την αποδέχεσαι. Και λες θέλω άλλη συμπληρωματική. Δεν ήταν μια μελέτη των 5.000, ήταν μια μελέτη των 80.000 ευρώ. Η οποία αυτά τα χρήματα, κύριε Πράσο, χάνονται από τα τεχνικά προγράμματα των χωριών μας. Αν είναι παράλογο, εντάξει, μπορεί να έχω κάνει και εγώ λάθος. Όχι. Αν το θεωρείτε ότι είναι λάθος που ζήτησα. Δεν καταψήφισα, κύριε Πράσο. Κύριε Πρόεδρε, επί της αρχής λέω εγώ. Επί της αρχής, δηλαδή, όταν λέμε ότι κάνουμε μία μελέτη, την κάνουμε απλά γιατί δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα. Η μελέτη θα μας υποδείξει το αποτέλεσμα. Δεν πάμε από την αρχή να πούμε ότι ξέρεις κάτι. Αλλά νομίζω ότι ήταν μελέτη χωροθέτηση. Ορίστε. Ήταν μελέτη χωροθέτησης αυτή. Μα μάθαμε να γνωρίζουμε, ρωτήσαμε να μάθουμε. Ναι. Δεν απαντήθηκε. Τίποτα. Δεν απαντήθηκε γενικότερα του είδους μελέτη ήταν. Δεν νομίζω πάντως. Εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων. Εγώ αυτό που θέλω να πω, κύριε Πράσο, κύριε Διέλια. Εγώ αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που εκλέχθηκα και δήμαρχος Θήρας ήταν ο Αντώνης ο Σιγάλας, ήμουν υποχρεωμένος και το έκανα να τον στηρίξω. Και τον στήριξα. Παρότι ότι τι ακούγονταν, το στήριξα. Διότι ο νόμος αυτός που υπήρχε ήταν, υπάρχει ένας πρόεδρος σε ένα χωριό, υπάρχει ένας δήμαρχος που μπορεί να έχουν αντίθετες απόψεις. Αλλά ποτέ, ποτέ μου, δεν πήγα ενάντια στον δήμαρχο. Σε οτιδήποτε. Όσο και αν φαίνεται παράξενο και παράλογο. Ό,τι ζητήθηκε από το Ίδρυμα, το ψήφισα. Και αν λέω ψέματα, μπορεί να βγει ο πρόεδρος του ΟΜΠΑΕΚ να με διαψεύσει. Αυτή τη στιγμή αυτό που λέω. Λοιπόν, είναι παράλογο λοιπόν να αφήνουμε 2-3 άτομα από το χωριό να διαδίδουν ψέματα στους κατοίκους του χωριού ότι ο πρόεδρος κάνει αντιπολίτευση στο Ίδρυμα. Γι' αυτό το λόγο δεν γίνεται έργα στο χωριό. Ψέματα είναι. Αυτό να το καταλάβω. Γι' αυτό σας ρώτησα από την αρχή. Γιατί εμένα με εκπλήσει λιγάκι. Δηλαδή, αυτά που μου λέτε. Δεν βρίσκω πέραν αυτού της μελέτης που το βλέπω από της αρχής λίγο περίεργο. Αλλά σας ρωτώ από την αρχή αν έχετε συγκεκριμένη αιτία που
θέλετε να τα πείτε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αν θεωρείτε ότι κάποιοι, και μου είπατε ναι, ότι κάποια ομάδα ή κάποιοι μεμονωμένοι από το χωριό βάζουν αντίον μου. Αυτό είναι. Και εγώ είχα την άποψη ότι δεν έχει ψηφίσει κάποια θέματα. Εδώ είναι. Παρά την εποχή είμαστε και γνωστοί και μιλάμε. Εδώ είναι. Και επίσης έχουν πει για τον πρόεδρο του Καρτεράδου ότι και αυτό δεν έχει ψηφίσει κάποια θέματα. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν. Αυτό καλώς, απλά ήθελα να μπουν σε μια τάξη. Λοιπόν, να συνεχίσω. Παρακάτω, για το θέμα των αγωγιατών στο Τελεφερίκ. Που εκεί εγώ, τι δεν έχω ακούσει. Ότι εγώ το πρόεδρο του Καρτεράδου λέμε. Λοιπόν, ακούστε, αυτό πρέπει να τελειώσει. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Γιατί έχω και θέμα και στην οικογένειά μου. Τη χάνει οι γονείς της γυναίκας μου να ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα, έτσι, και τα ξαδέρφια της. Το πρόβλημα δεν το ξεκινήσαμε εμείς, κύριε Πράσο. Το πρόβλημα ξεκίνησε μέσα από τους αγωγιάτες. Οι ίδιοι αγωγιάτες το 17, το 18 σκαλίσαν τα πράγματα, οι ίδιοι αγωγιάτες, τα ονόματα τους τα ξέρουν όλοι και απευθύνανε χαρτί στην Απεκεντρωμένη με σκοπό να κοπούνε τα χρήματα από κάποιους συνταξιούχους που παίρνανε οι άνθρωποι ή κάποιοι που δεν κατεβαίνανε για προσωπικό τους κέρδος. Δηλαδή να τα πάρουν εκείνοι. Έλα όμως πέσαν στην παγίδα. Ποια παγίδα, στείλανε οι Αποκεντρωμένοι μετά, διάβασε το καταστατικό και τι λέει το καταστατικό. Πλέον θα δίνουν τα χρήματα στους αγωγιάτες οι οποίοι ήταν ενεργά μέλη το 82. Μάλιστα. Όποιος έχει πάψει να ασκεί το επάγγελμα που ήταν τότε ενεργό μέλος, πάβει να παίρνει και την υποχορήγηση. Το θέμα ποιο είναι όμως. Αυτό το είπανε στον κόσμο, ότι μέχρι το 17-18, μέχρι να γίνει αυτό το μπέρδεμα που οι ίδιοι το σκαλίσανε, τα χρήματα όλοι οι άνθρωποι τα παίρνανε. Καλώς ή κακώς δεν το γνωρίζω, τα παίρνανε όλοι και θα συνεχίζανε να τα παίρνανε αν δεν τα σκαλίζανε. Μάλιστα. Τα σκαλίσανε οι ίδιοι, ήρθε το χαρτί από την Αποκεντρωμένη, που ρίχνει πλέον την όλη ευθύνη στο ΔΣ και σου λέει ότι για να δώσεις τα χρήματα πρέπει, εκεί που θα τα δώσεις, να ασκεί το επάγγελμα ίδιο. Ο συγκεκριμένο σημείο είναι εγώ. Ο ίδιο, όχι κάποιο κληρονόμο. Ο ίδιο. Ο ίδιος. Το λέει ξεκάθαρα το καταστατικό, κύριε Πράσινο. Άρα δηλαδή, αγωγιάτη πρέπει να είναι άνω των 60 αυτή τη στιγμή. Άμπραγο. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν. Μετρημένη στα δάκτυλα. Και όταν μας είναι, αυτή τη στιγμή είναι 16 άτομα. 16 άτομα, ναι. Εμένα δεν μπορεί να μου φέρει στο ίδρυμα όμω μια λίστα 25 άτομα και να μου λε βάλει αυτό, βάλει. Όχι, κάτσε. Αν τα δώσω τα χρήματα, γιατί άκουσα, έλα, δικά σου είναι τα χρήματα. Δικά σου είναι. Μακάρι να ήταν δικά μου. Θα τα έδινα. Όταν όμως είναι χρήματα δημόσιο, δημόσια χρήματα, δεν μπορώ να τα δώσω έτσι. Δεν μπορώ να τα δώσω έτσι. Και ξέρετε τι φοβάμαι, κύριε Πράσο. Ότι αν τα έδινα, πες ότι ήμουν άντε, καλή την πίστη, θα τα δώσω. Οι ίδιοι αγωγιάτες που κάνουν την καταγγελία, θα ξανακάνουν καταγγελία για το ίδρυμα και μπορώ να πάω και χειροπόδαρα μέσα. Βάζετε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα αυτή τη στιγμή. Συνεχίστε, σας παρακαλώ. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και κάποιοι πρόεδροι που εκλεγήκανε. Μόλις βγούμε εμείς θα πάρει τα λεφτά. Δεν είναι έτσι. Παιδιά, εδώ υπάρχουν χαρτιά, υπάρχουν έγγραφα που έχουν έρθει από την Αποκεντρωμένη. Πώς μπορούμε να τα παρακάμψουμε εμείς. Γιατί δεν το λένε στον κόσμο, την αλήθεια. Παραλένε ο πρόεδρος του Βουρβού λέει όχι, ο πρόεδρος του Καρτεράου λέει όχι. Εμείς αυτή τη στιγμή διαφυλάξαμε τα συμφέροντα του Ιδρύματος και όχι μόνο, και όλο τον ΔΣ, όλων των προέδρων. Γιατί δεν βγήκαν να το πούνε. Υπήρξαν κάποιοι πρόεδροι που δέχτηκαν να πληρωθούν έτσι και αλλιώς τα λεφτά. Υπήρξαν. Αλλά εκεί θέλει ομοφωνία. Και για να δείτε ότι εγώ δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους, προς Θεού. Ναι. Εγώ τους είπα, έπιασα και τον πρόεδρο, τότε επί COVID, κύριε Πράσο. Και του λέω, επειδή δεν μπορούμε να δοθούν έτσι τα χρήματα, αν όντως έχετε ανάγκη, φέρτε μια εισήγηση. Φέρτε μια εισήγηση, σαν ο σύλλογός σας. 30, 40, 50, πόσο θέλετε. Να καθαρίζετε τα σκαλιά, να κάνετε. Εγώ θα είμαι μπροστάρης και θα σας ψηφίσω. Να πάμε με το νόμιμο κατά κάποιο τρόπο τέτοιο. Δεν ήρθε ποτέ αυτή η εισήγηση. Οι ίδιοι δεν το φέρανε. Εγώ έκανα το κακό πάλι. Και ξέρετε, κύριε Καφορό, έχει τραβηχτεί τώρα η συγκεκριμένη ιστορία από τα μαλλιά και φτάνουν στα δικά μας αυτιά εδώ και στο σταθμό κάποιοι αγωγιάτες οι οποίοι λένε ότι θα κοπεί το συγκεκριμένο επάγγελμα από τη Σαντορίνη, ότι θα σταματήσουν να εργάζονται επειδή ξεκίνησαν όλα από αυτή την ιστορία. Δηλαδή, αυτή την ιστορία, αυτό θα έπρεπε να το κάνουν οι ίδιοι και να αποτρέπαν τότε, πριν το 17-18, τους αγωγιάτες τους ίδιους να πάνε να κάνουν αυτή την κίνηση. Ήδη βγάλουν τα ματάκια τους. Μάλιστα. Και κάθομαι εγώ να απολογούμε στον καθένα και στην οικογένειά μου οτιδήποτε ότι δεν είμαι ελέφαντας. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και όποιος έχει αντίρρηση θα έρθει στο ίδρυμα πάνω να του δείξουμε τα χαρτιά. Και αν αυτά που λέω δεν είναι αλήθεια ή ψέματα. Ας έρθουν πάνω. Πρέπει να σας πω, επειδή και εγώ είχα μια σχέση με αυτό το συγγενικό μου πρόσωπο, τέλος πάντων, και έψαχνα να βρω τι γίνεται.
ότι όντως είχαν κάνει μια προσπάθεια οι αγωγιάτες να ξεκαθαρίσουν κύριε Πρόσο, εδώ την κατάσταση είναι. Στο τελεφερή. Να σας πιστεύω, κύριε Πρόεδρε. Την κατάσταση στο τελεφερή. Δηλαδή, να παίρνουν ποιοι δικαιούνται. Και αυτό πυροδότησε μια σειρά από εξελίξεις στο θέμα της αποκεντρωμένης αλλά και της... Στον έλεγχο νομιμότητας των δαπανών. Ναι, ναι, και της Επιτροπής Κληροδοτημάτων που υπάρχει. Ναι, που είναι στο Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Μπράβο. Και εκεί μπερδεύτηκαν λίγο τα πράγματα. Τώρα, όπως μας τα λέει ο πρόεδρος, δεν πρόσφατα, τα ήξερα. Πρόσφατα, κύριε Μητυλινέο, κάποιοι κάνανε, κάνανε ένα χαρτί στα δικαστήρια, συνταξιούχοι, ότι δικαιούνται. Ήρθε απόφαση από το δικαστήριο που λέει ότι την απορρίπτουν την ένστασή του. Μάλιστα. Δεν μπορούν. Τα έχουμε αυτά που σας λέω, τα έχουμε. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να τα δει στο ίδρυμα. Δεν τα έχουμε κατεβάσει από το μυαλό μας. Για να συνοψίσουμε, κύριε Πρόεδρε, για να καταλάβουμε, εσείς με βάση τα έγγραφα τα οποία έχουν ληφθεί, ξέρετε ότι δικαιούχος είναι αυτός που είναι ημιονυγός και έχει εγγραφεί τουλάχιστον ήταν κατά την έναρξη λειτουργίας του Τελεφερίκ, του Ιδρύματος Λούλας και Βαγγέλου Νομικού. Αυτός λοιπόν μόνο, αν εγώ αγοράσω ένα μουλάρι αύριο, μισό λεπτάκι να το ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε, να έχετε όλο τον χρόνο για να το καταλάβω. Αν εγώ αγοράσω ένα μουλάρι αύριο και πω ότι αποφασίζω να πάω να γίνω αγωγιάτης και εγγραφώ στο Σωματείο Ημιονυγών, δεν δικαιούμαι να πάρω την επιδότηση που είχε κατακτηθεί τότε από τους ημιονυγούς. Ακόμα και παιδί του αγωγιάτη που ήταν τότε να είναι, δεν το λαμβάνει. Δεν το λαμβάνει. Μάλιστα. Όταν δηλαδή φύγει και ο τελευταίος, παρατήθηκε, πάρει σύνταξη και ο τελευταίος ημιονυγός, ο οποίος ήταν εγγεγραμμένος το 82, πάβει πλέον να υφίσταται αυτή η επιχορήγηση από το Ίδρυμα. Και αυτό δούλεψε από τη στιγμή που έκαναν την προσφυγή. Μπράβο. Αλλιώς μέχρι τότε τα παίρναν όλα. Μέχρι τότε ήταν ξεχασμένος νόμος. Τα παίρναν όλα. Τα παίρναν όλα. Δηλαδή, μόνοι τους βγάλαν τα ματάκια τους. Και τώρα έρχονται και κατηγορούν τον πρόεδρο του Βουρβούλου ότι όχι, δεν είναι έτσι. Και δεν θέλουν να ξέρουν ποιοι είναι αυτοί οι δύο, γιατί θα γελάσουμε όμως. Κύριε Πρόεδρε, τη Δευτέρα μεθαύριο νομίζω θα συνεδριάσει. Α, έχετε να συμπληρώσετε για κάτι. Έχω κι άλλα για το Ίδρυμα, αν θέλετε. Για την ετοιμασία να σας ακούσουμε. Λοιπόν, ακούστηκε από. Κάλεσε κάποια στιγμή ο κ. Ορφανός και είπε ότι κάποιοι πρόεδροι μπλοκάρουν το Ίδρυμα την ίδρυψη. Αποχέτευση. Ναι. Λοιπόν, ακούστηκε ότι ήταν ο κύριος ο πρόεδρος της Θηρασιάς. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Το πρώτο όχι που ακούστηκε στις αρχές του 19, δηλαδή τον Οκτώβριο του 19, τον Νοέμβριο, δεν θυμάμαι ακριβώς, το είπε ο πρόεδρος του Μεροβιγλίου. Μα το Μερβίγκ δεν αφορούσε ήδη. Ο πρόεδρος του Μεροβιγλίου το είπε. Και μάλιστα είπε. Δεν αφορούσε το ημεροβίγκλι το ημεροβίγκλι και τον Πάνο Βουρβούλο. Τον Πάνο Βουρβούλο. Σας λέω ότι αυτό εμένα με έχει στιγματίσει εμένα αυτή τη στιγμή, διότι το μισό χωριό μου δεν παίρνει νερό. Ήταν να γίνει μια ωραία προσπάθεια από τον κύριο Ορφανό να δώσουμε νερό σε ένα χωριό που δεν είχε. Γειτονικό χωριό μου. Θα παίρναμε κι εμείς το μισό χωριό. Και όταν άκουσα που λέει όχι, όχι, θα τα πάρουμε από αλλού, έμεινα παγωτό. Αυτό όμως δεν μαθαίνθηκε ποτέ. Και φτάσαμε το 22 που είπε ο κύριος ο πρόεδρος της Θηρασιάς ότι όχι, ήταν παρόν τότε και ο κύριος Μανώλης Ορφανός, και μαθαίνθηκε και αυτό. Το προηγούμενο γιατί δεν μαθαίνθηκε. Που ήταν ολόκληρο το ποσό, δεν ήταν 250.000 που ζήτησε το 22 ο κύριος Μανώλης, ήταν 500.000, 490.000 περίπου. Και είπε όχι ο ίδιος ο πρόεδρος του Μεροβιγλίου. Για να καταλάβω, δηλαδή ο πρόεδρος του Μεροβιγλίου αρνήθηκε να είπε γίνει όχι, όχι, η ίδρυση στο Μεροβιγλίου. Συζητήθηκε πριν κλείσει η συνεδρίαση, ρωτήθηκε συγκεκριμένα από πρόεδρο του Καρτεράδου και της Μεσαριάς, λέει έχουμε ένα χαρτί από τον κύριο Ορφανότη έτσι, και πετάχτηκε και λέει όχι, όχι, δεν τα θέλω, θα τα πάρουμε από αλλού, έλεξε συνεδρίαση. Δηλαδή, έβαλε τα ματάκια και τώρα και τι καθόμαστε να λέμε. Είπε ότι θα τα πάρει από άλλο πρόγραμμα χρηματοδότηση. Δεν ξέρω ότι ναι. Δεν ξέρω ποιο ήταν το σκεπτικό. Δηλαδή, του χαρίζαμε το γάδαρο και αρνήθηκε. Λοιπόν, καλά. Αν κατέληξε σωστά το έργο και δεν επιβαρύθηκε το ταμείο του Ιδρύματος μπορεί να σωστό και το πήραμε από μπορεί κάποιο πρόγραμμα. Το νομίζω ότι τώρα καθυστέρησε όμως κύριε Πράσο 3 χρόνια το έργο. Καθυστέρησε, σωστά. Θα μπορούσαν να έχουν νερό το Ημεροβίλη και ο Άνω Βουρβούλος εδώ και 3 χρόνια. Μάλιστα.
Εντάξει, έτσι όπως το ακούω και ο πρόεδρος του ωφελούμενου διαμερίσματος της Δημοτικής Κοινότητας, ο κύριος Αυτά πρέπει να ακούγονται. Θα έπρεπε κάποια στιγμή να μας πει ποια, είναι, ποια ήταν τα δικά του εφαλτήρια λοιπόν, για αυτή την υπόθεση. Και για τις σχολικές επιτροπές. Μάλιστα. Εκεί. Επειδή δώσαμε χρήματα, εννοείται στα παιδάκια, δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δοθήκαν κάποια χρήματα. 150 χιλιάρικα και 160 χιλιάρικα στο μάθημα. Ο μόνος ο οποίος βγήκε και είπε ένα μπράβο και ευχαριστώ, μην σας φανεί παράδειγμα, ήταν ο Δήμαρχος. Που γύρισε στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπε ευχαριστώ τους προέδρους που ψηφίσανε. Και βάλανε πλάτη. Ήταν ο μόνος. Και μία επιστολή που έστειλε ο κύριος Ζήσης, που λέει ότι ευχαριστούμε για τα 100 χιλιάρικα. Λοιπόν, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση πού είναι, να μας πει κάτι. Πού είναι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Βγαίναμε και λέγαμε μπράβο στο γυμνάσιο των Οφειρών, κάναμε τις τουαλέτες, μπράβο στο. Μπράβο και καλά κάνανε. Και μπράβο. Ακούστηκε ποτέ ότι έγινε μέσω ιδρύματος. Αυτό κύριε Πρόεδρε έχει και έχετε δίκιο και πρέπει να γίνεται επειδή προβλέπετε ότι σε κάθε έργο που γίνεται πρέπει να τοποθετείτε και μια ταμπέλα αναμνηστική μνήμα στο ίδρυμα. Αυτό και αυτό θα πρέπει, δεν το λέω σε εσάς, το λέω σε όλους. Όποιοι παίρνετε χρήματα, φυσικά δεν μπορούμε όταν δίνουμε σε έναν αναξιοπαθούντα, ας πούμε, να του πούμε βάλε μια ταμπέλα στο μέτωπό σου, αλλά όσοι παίρνουν χρήματα για πράγματα που δεν είναι δομές, είναι υπηρεσίες, να γίνεται μια δημόσια μνήμα. Ίδρυμα Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού. Τους το οφείλουμε. Και το προβλέπει το καταστατικό και τους το οφείλουμε. Έτσι, καλό θα είναι. Το θεωρώ απαράδεκτο αυτό που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια, το ότι γίνονται τόσα έργα με χρήματα του Ιδρύματος και δεν μπαίνει να θυμόμαστε και αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν σε αυτό το νησί. Αυτό θα πρέπει να γίνεται. Αυτό είπαμε, κύριε Πράσο, αυτό είπαμε. Και εδώ και στη δευτεροβάθμια, επειδή ο κύριος ο πρόεδρος της Θρησιάς έκανε ένα λάθος. Είπε ότι δεν μας προσκομίσανε τα. Όχι, είναι λάθος. Εγώ από το 20 που τα έχω ζητήσει, κύριε Πράσο, εδώ τα χόλα. Από τις σχολικές επιτροπές. Ναι, μου τα έχουν δώσει οι άνθρωποι. Μέσω του Ιδρύματος τα πήρα. Ζήτησα με έγγραφο, τα πήρα. Και ό,τι έγγραφο έχω ζητήσει, τα έχω πάρει. Τα έχω στα χέρια μου. Νομίζω ότι τώρα τα πήρε και ο Πέτρος. Εντάξει, αλλά το σωστό πρέπει να λέγεται. Ναι. Οι σχολικές επιτροπές είχαν στείλει τα τιμολόγια πάνω στο Ίδρυμα. Ναι. Το αν δεν τα ζητήσαν οι άλλοι πρόεδροι, αυτό δεν Μάλιστα. μπορώ να το. Μάλιστα. Εδώ είναι. Καλώς πρέπει να λέω τα πράγματα όσο έχουν. Καλώς το από όλους. Όποιος το ζητάει, τα παίρνει. Τα πήρε. Όποιος τα ζητήσει, τα πήρε. Τα έχω από το 20 στα χέρια μου. Ξέρω ποιος έχει πάρει και ποιος δεν έχει πάρει λεφτά. Ποιος εργολάβος έχει πάρει και ποιος δεν έχει πάρει λεφτά. Και υπάρχουν και εργολάβοι του Βουρουβούλου πάλι που έχουν πάρει λεφτά από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έτσι. Και λένε ότι δεν ψηφίζουμε κιόλας. Και έχουν πάρει και λεφτά. Τα οποία τα έχουμε υπογράψει εμείς. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καθούρο, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, αυτά τα χρήματα που θα δινόταν στους τελειόφοιτους του σχολείου της Μεσαριάς. Ναι. Ο κύριος Πέτρος Καραμαλίκος μας ενημέρωσε εδώ ότι ζήτησε να δοθούν σε όλα τα σχολεία της Σαντορίνης και της Θερασιάς. Η δική σας άποψη ποια είναι? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το κομμάτι που άκουσα ότι είναι στο καταστατικό, δεν είναι στο καταστατικό του Ιδρύματος. Δυστυχώς. Είναι. Επιτρέψτε μου, κύριε Πράσο. Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, αλλά είναι. Λοιπόν, δεν είναι γραμμένο στο καταστατικό και είναι μία απόφαση, νομίζω, του δεύτερου συμβουλίου του ΔΣ του Ιδρύματος, η οποία πάρθηκε από τους προέδρους. Όταν είχε πρωτοειδηθεί, ναι, ναι. Πάρθηκε από τους προέδρους τότε απόφαση που λένε ότι επειδή η τιμή Σένεκε ήταν από εκεί η σύζυγος, να δίνουν ένα βοήθημα στα παιδιά της Μεσαριάς και του Βοθών. Δυστυχώς, και λέω δυστυχώς γιατί. Αν ήταν γραμμένο στο καταστατικό, αυτή τη στιγμή δεν το συζητάγαμε το θέμα. Δεν είναι, κύριε Πράσο, στο καταστατικό. Εάν ήταν, δεν το συζητάγαμε. Ήταν βούληση του Δωρητή, αλλά μπας πέρα. Δημητρή, βούληση του Δωρητή ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό της Μεσαριάς. Ναι, το 6%. Αυτό καταλημήθηκε σαφώς. Το 6% ναι, ήταν αυτό. Βούληση. Αυτό καταλημήθηκε σαφώς. Ναι. Αλλά για τα παιδάκια της Μεσαριάς και του Βοθών, κύριε Πράσο, όχι, είναι. Αλλά και πάλι, εγώ δεν θα λέω όχι. Ό,τι υπάρχει, ό,τι είναι για παιδάκι και ό,τι είναι. Για φοιτητή δεν θα πω όχι. Απλά να είναι για το σύνολο. Εγώ δεν θα πω τώρα επειδή δεν παίρνει ο Βουρβούλος να μην πάρει Μεσαριά. Όχι, αυτό δεν το κάνω. Δεν θα το κάνω. Γιατί επειδή δεν παίρνουν ένα παιδάκι να μην. Εντάξει, είναι απόψεις αυτές. Μα δεν δίνεται βραβεία οικονομικά σε όλα τα παιδιά. Δίναμε σε όλους τους φοιτητές που περνάνε. Περνάνε στα ανώτατα τεχνικά εκπαιδευτικά. Ναι, δίνουμε. Αυτά για τη Μεσαριά είναι για την πρωτοβάθμια. Όχι, ήταν τα παιδάκια του Δημοτικού. Όταν αυτά που φοιτούν από την 6η Δημοτικού, παίρνουν ένα μικρό.
Ένα μικρό βοήθημα ή μια επιβράβευση. Ένα ποσό επιβράβευση. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο, τώρα δεν ξέρω αν έχουμε άλλο χρόνο, θέλω να τελειώσω. Το παράπονό μου είναι ότι παρόλο τη στήριξη που παρήχα στη Δημοτική Αρχή, η τελευταία εκδήλωση που έγινε στο χωριό μας για τη μέρα μνήμης των πεσότων, των εκτελεστέντων, δυστυχώς δεν παρευρέθηκε κανένας τους. Κανένας. Αυτό το αναφέραμε και εμείς εδώ. Είναι μια ιστορική μέρα, όχι μόνο για τον Βουρβουλό, είναι μια ιστορική μέρα για τη Σαντορίνη. Αυτή η μέρα δεν πρέπει να ξεχαστεί ποτέ. Διότι αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι εδώ στον αγώνα τους, δεν θα ήμασταν εμείς εδώ, κανένας. Απαξιώθηκε τελείως. Μόνος μου έκανα ό,τι έκανα με την εκδήλωση. Πλήρωσα ξανά, για άλλη μια φορά. Τα στεφάνια ήταν εκεί και δεν ήρθε ένας να καταθέσει ένα στεφάνι για αυτούς τους ανθρώπους. Αργότερα ήρθε κάποια επιστολή σε εσάς? Καμία. Καμία. Είναι μια σχόλια απουσία. Αν θυμάστε, καμία. Το είχαμε... Γιατί ήρθε και σε κάνα δύο άλλες περιπτώσεις που υπήρξε απουσία. Και να σας πω και κάτι, δηλαδή, εδώ έστω και με μένα να τα είχανε, που λέει ο λόγος, και με μένα να μην θέλανε να έρθουνε, αυτό δεν έχει καμία σχέση. Εδώ μιλάμε για εντί απουσία αυτών, κύριε Πρόεδρε, εκπροσωπείτε εσείς τη Δημοτική Αρχή, διότι εσείς είστε η αρχή του χωριού. Αν απουσιάζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής, οι αντιδήμαρχοι. Εντάξει, ως παράπονο το πει. Ως παράπονο και καλά κάνει. Όχι, είναι πράγματι ασυγχώρητο. Είναι πράγματι ασυγχώρητο. Κύριε Μπράσο, κοιτάξτε να δείτε. Όταν εγώ πάω και από τις αρχές του χρόνου. Του 23. Τώρα, ναι, ευχαριστώ πολύ. Από τις αρχές του 23, όταν πηγαίνω και ζητάω ένα μικρό βοήθημα. Ένα μικρό βοήθημα. Ώστε να γίνει η εκδήλωση. Και μου λένε, έλα αύριο. Και φτάνουν παραμονές και μου λένε, δεν έχουμε χρόνο. Εντάξει, συγγνώμη. Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι το παράπονο έχει βάση. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, επειδή τη Δευτέρα συνεδριάζεται, ήρθε πρόσκληση. Ήρθε πρόσκληση, ναι. Συνεδριάζεται τη Δευτέρα. Έτσι είπανε. Σε χωριστά θέματα. Δεν το γνωρίζω. Δεν έχετε πάρει. Δεν το γνωρίζω. Απλά από εδώ και πέρα, κύριε Μητυλινέο, επειδή ακούγονται πάρα πολλά και επειδή δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να σεβαστούμε τη μνήμη των ανθρώπων αυτών που είναι ευεργέτες του νησιού. Αυτό τώρα που έγινε το 3,5 χρόνια, δίνουμε, δεν δίνουμε, κάνουμε, δεν κάνουμε, τα ψέματα πρέπει να σταματήσει. Και επειδή βλέπω και κάποιους διάφορους στο ίντερνετ, υποψήφιους δημάρχους και αυτά γράφουν, θα τα πάνε στον εισαγγελέα και αυτά. Και... Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν έχω αποκριθώ τίποτα. Όλα τα έγγραφα τα έχω στείλει στον Πρόεδρο, έχω ζητήσει τα πάντα αναλυτικά τι θα Όχι, άλλο θέλω. Αν θέλουν λοιπόν να το τηρήσουμε, ναι. Μπορώ κάλλιστα και να πω εγώ τώρα σήμερα, από εδώ και πέρα μην έρθει θέμα πάνω στο τελεφερίκ, που να μην είναι από το καταστατικό. Μην προβλέπετε, θα φεύγει πίσω. Αν αυτό θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και να μην βοηθάμε έστω και μία οικογένεια, δύο, πολύ ευχαρίστω να το κάνω. Πάντως, είπατε πράγματα τα οποία εγώ δεν γνώριζα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν είναι και εσύ τάξη. Στον κύριο Καφούρα, όσον αφορά το ίδιο. Και είναι νομίζω σημαντικό ότι έχει άγνοια ο κόσμος. Δηλαδή, μπορώ να πω οτιδήποτε για οποιοδήποτε πρόεδρο, ό,τι ώρα θέλω. Γιατί δεν υπάρχει εκεί μία κάμερα να καταγράφει τις συνεδριάσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχουν να κρύψουν. Έχουν να κρύψουν, κύριε Μητυλινέ, αυτό που σας λέω. Αυτή τη στιγμή, αν δεν ερχόμουν εγώ εδώ να μιλήσω, ναι, δεν θα ξέρω. Θα ξέρατε όχι. Ότι ο πρόεδρος του Βουρβούλου έχει πει όχι. Ναι. Δηλαδή, βασιζόμαστε σε εφημολογίες, κατά έτσι. Δηλαδή, θέματα... βγαίνει ο καθένας από μέσα και λέει ό,τι θέλει. Περνούν και θέματα. Εμένα μου έδωσαν τη δικαιολογία γιατί δεν μας αφήνουν να καταγράψουμε τις συνεδριάσεις. Στην αρχή τις καταγράφαμε, κάποια στιγμή μας πέταξαν έξω. Γιατί λέει πρέπει να περάσουν και κάποια θέματα που δεν προβλέπονται από το καταστατικό. Μα αν υπάρχουν θέματα όχι, που δεν προβλέπονται από το καταστατικό. Για τα προσωπικά θέματα υγείας που είναι και αυτά. Τότε αυτά φτάσουν καλά, στη... Αυτό έχει γίνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο και απλά υπάρχει επισήμανση από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου διαχρονικά. Από τον Πρόεδρο που έλεγε, σας παρακαλούμε τώρα, κλείστε τις κάμερες. Η γνώμη μου σε αυτό το κομμάτι, εφόσον δεν μπορείτε να μπείτε να εισέλθετε μέσα για τον ΑΒ λόγο, θα μπορούσε κάλλιστα μετά το τέλος της κάθε συνεδρίας να βγαίνει μια ανακοίνωση από το Ίδρυμα. Και να λέει τι ψήφισε ο καθένας. Ναι, την οποία να τη στέλνετε και σε εσάς τα ΜΜΕ και να ξέρει ο καθένας τι γίνεται. Γιατί αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Ναι. Πρέπει να σταματήσει να διαδίδεται ψευδείς. Πάντως εμένα και το Δημήτρη μας κάλεσε και τη Γεωργία μας κάλεσε ο πρόεδρος του Τελεφερίκ να πάμε. Και θα πάμε μια επαφή. Αυτή την εβδομάδα να πάμε για να μας
δώσει κάποιες, να μας δείξει εκεί πέρα κάποια πράγματα. Δεν μπορέσαμε να πάμε λόγω Εγώ θέλω να ρωτήσω τελευταία ερώτηση για το Ίδρυμα τον κύριο Καφούρο, γιατί το αφήσαμε λίγο πίσω. Τα παραστατικά ζητούνται από το Ίδρυμα. Είναι υποχρεωμένοι όσοι ζητούν τις επιχορηγήσεις από το Ίδρυμα να τα καταθέτουν πριν πάρουν το χρηματικό ποσό? Ποιο είναι το διαδικαστικό? Ο κύριος Καραμόλεγος λέει ότι, ότι ζητούνται τα παραστατικά, αλλά δεν προσκομούνται στο Ίδρυμα. Εδώ είχαμε το διασωστικό σώμα που μας έλεγε δεν μας έχουν ζητηθεί ποτέ. Τα έχουμε όπως τα έχουμε παραδώσει. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ όσα εγγράφος, προσέξτε, όσα εγγράφος ζήτησα από τον διευθυντή του Ιδρύματος, μου τα έδωσαν. Δεν ζήτησα βέβαια του διασωστικού. Για δικούς μου λόγους. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι κάποιος θα πάρει χρήματα για διασωστικό και να τα εκμεταλλευτεί. Όμως, όπως στις σχολικές επιτροπές, κάποια άτομα που είχαν ανάγκες και αυτά, μου τα δώσανε. Μήπως δεν έχουν γίνει σωστές διαδικασίες από κάποιους? Αυτό δεν το γνωρίζω. Εγώ, σαν Αρτέμις, πάντως, ό,τι ζήτησα, τα έχω στα χέρια μου και είναι εδώ μέσα. Αυτό έχω να πω. Σε αυτή τη συνεδρία, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι συζητάμε. Σε αυτή τη συνεδρία που θα γίνει λοιπόν τη Δευτέρα, δεν ξέρουμε ποια θέματα θα έρθουν ακόμα. Υποθέτω ότι θα έρθουν τα ίδια. Θα έχουν επιχορηγήσει. Τώρα τι επιχορηγήσει είναι, δεν το γνωρίζω αυτό. Και το ζήτημα των συλλόγων. Για το ζήτημα τη επιχορήγηση των συλλόγων για να. Εσείς έχετε σύλλογο στο Βουλευτικό. Η σύλλογη έργα ευπερπισμού των χωριών. Λοιπόν, επειδή ακούστηκε και αυτό, κύριε Φράσο, επειδή δεν πήρατε χρήματα, πρέπει να πει και ο Βρούνε. Τα έχουν δώσει οι, οι πρόεδροι που δεν είχαν σύλλογο στο χωριό τους, τα έχουν δώσει σε έναν άλλον σύλλογο, ναι, όπου έχουν εμπιστοσύνη. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι από τα χρήματα που έχω πάρει, αυτή τη στιγμή δεν έχω εξοδέψει ούτε ένα ευρώ. Γιατί κάποιοι είπαν ότι δεν προσκομίζουν τιμολόγια. Ναι. Εγώ δεν έχω εξοδέψει ούτε ένα ευρώ. Μάλιστα. Και τα κρατάω για ποιο λόγο. Και γιατί τα βάλατε και εσείς τα λεφτά που έπεισα από τη στιγμή που μπορούσατε να πληρώσετε? Θα σας πω γιατί. Είναι εύκολη η απάντηση. Ναι. Γιατί θέλω, εάν καλώς έχονται των πραγμάτων, περάσουμε και τα υπόλοιπα χρήματα, τα άλλα 10.000 που είναι να πάρουμε τώρα στον κάθε σύλλογο, να κάνω ένα έργο της προκοπής στο χωριό μου, ένα έργο, μια πλατεία, ένα κάτι, και να βάλω μια ταμπέλα που να γράψω Λούλα και Βάγγελο Νομικού. Γι' αυτό το λόγο, κύριε Πράσο, δεν έχω χρησιμοποιήσει κάτι από τα χρήματα αυτά. Μα θα φτάσουν τα 20. Θα μπορούσα κάλλιστα αυτή τη στιγμή να πάρω και να πω: έλα εδώ, καθαριστή, πάρε 300 ευρώ, χωρίς παραστατικό. Όχι. Ένα ωραίο τιμολόγιο, έναν εργολάβο, κάνουμε το έργο μας, μπαίνει μια ταμπέλα, να ξέρουμε ότι μέσω του Ιδρύματος φτιάχτηκε αυτό στο χωριό. Ή μια μνήμα, είπαμε, δεν μπορείς να, σε μια υπηρεσία δεν μπορείς να βάλεις ταμπέλα. Μπορείς να κάνεις όμως μια δημόσια μνήμα ότι κάναμε αυτό το έργο, δαπάνες του Ιδρύματος Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού, να αναρτηθείς όλα και να μπει και ένα έγγραφο στο γραφείο της κοινότητας και να πει ότι κάναμε αυτό το διάστημα, αυτή την εργασία. Πάντως θα έπρεπε να έχει γεμίσει η Σαντορίνη με τέτοιες ταμπέλες όλα αυτά τα χρόνια, αλλά εγώ έχω δει μία μόνο, μου φαίνεται, στο ακροτήρι. Δεν ξέρω αν έχει δει κάποιος άλλος κάποια. Δεν μας είπε και ο κύριος Ρούσος ότι έβαλε στην κοινότητά του μετά από ότι αφού φτιάξαν... Αυτή είναι μια συγχώρητη παράληψη, θα πρέπει να το πούμε και είπαμε... Έπρεπε να το γράφουν αυτά, έπρεπε. Ναι. Λοιπόν, και εμείς είμαστε έχουμε πολύ τώρα αυτή η διοίκηση, βάλαμε μέσα στην κάθε κοινότητα, βάλαμε τις φωτογραφίες των ανθρώπων αυτών. Δεν υπήρχαν εμείς σήμερα. Μπράβο, μπράβο. Σε όλες τις κοινότητες. Σε όλες τις κοινότητες. Αγοράσαμε κάντα και βάλαμε. Γιατί αυτό είναι. Αυτό είναι κάτι που δεν το ξέραμε επίσης. Και είναι πολύ σωστό. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω κάτι. Ναι, ναι, κάτι τελευταίο. Ναι. Τελευταίο, ναι. Επειδή ακούω διάφορα στο χωριό τώρα πλέον ότι κάποιοι προσπαθούν να ξεγελάσουν τον κόσμο, εγώ δηλώνω ότι θα κατέβω υποψήφιος πρόεδρος του χωριού μου. Υποψήφιος πρόεδρος του Βουρβούλου. Ούτε για αντιδήμαρχος πάω που λένε, ούτε τα παρατάω, τίποτα. Εγώ θα συνεχίσω για υποψήφιος πρόεδρος του Βουρβούλου. Στο τοπικό συμβούλιο. Στο τοπικό. Λοιπόν, καλό θα είναι οι κύριοι που ευαγγελίζονται διάφορα και. Α, δεν είναι κακό. Σκοπούνε δεν να. Είναι κακό. Τι. Να κατέβετε. Δεν θέλω να κατέβω. Θα κατέβω να είμαστε καλά όταν ολοκληρώσω αυτά που έχω αρχίσει στο χωριό μου. Δεν μπορεί να διεκδικείς την ψήφο του θηραϊκού λαού στο νησί σου όταν στο χωριό σου δεν έχει κάνει πράγματα βασικά. Αυτή είναι εμένα η γνώμη μου. Άς. Λοιπόν, θα κατέβω να είμαστε καλά σε κάτι περισσότερο όταν τελειώσω το χωριό μου. Όταν φέρω το χωριό μου όπως πρέπει να το φέρω. Εντάξει, δεν σας πήραν και τα χρόνια. Δεν μας πήραν. Μικρός και ακόμα. Οπότε ξανά πρόεδρος. Υποψήφιος πρόεδρος Βουρβούλου. Βουρβούλου. Κύριε Καφούρο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Να είστε καλά. Να ρίξω να αποδοσμεύσουμε τον κύριο Καφούρο.
Και να πάμε εδώ, πού θα πάμε, στον κύριο Δημήτρη, είπε, έχεις τίποτα καλό να μας δείξεις, να μας πει σήμερα τι είναι. Έμαθα κάτι που δεν το ήξερα. Για πες. Για σένα. Όχι, για τη Σαντορίνη. Τι έμαθες. Για μένα δεν ξέρω πολλά. Έμαθα ότι η Κόκκινη Παραλία είναι... Παραλία γυμνιστές, Η τέταρτη καλύτερη παραλία του κόσμου για γυμνιστές. Που κανονικά ούτε γυμνή ούτε ντυμένη έπρεπε να είναι. Ούτε ντυμένη δεν επιτρέπεται. Κάτσε εσύ, εκεί δεν έχω δει εγώ ποτέ μου γυμνιστή. Αυτός που, αυτοί που έκαναν προφανώς την κατάταξη, τον είδαν. Ξέρω εγώ, μήπως ήταν κάποιος εκεί πέρα. Πας και τα ανακαλύπτεις όλα αυτά, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω στον, τελικά. Είπαμε, στον διεθνή τύπο. Μήπως είναι το ότι η Κόκκινη Παραλία είναι μία από τις καλύτερες παραλίες γυμνιστών, μήπως είναι ένα δημοσίευμα όπως...